Έχουμε στο στούντιο εδώ, έχουμε την τιμή να τον φιλοξενούμε σήμερα κοντά μας τον πολιτικό μας αναλυτή, τον κύριο Στέργιο Κατηχωρίτη, να μιλήσουμε για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, αλλά και άλλα που έχουν σχέση με τους υπόλοιπους πολιτικούς χώρους. Στέργιο, σε ευχαριστώ που ήρθες από κοντά. Να είμαστε καλά. Να είμαστε και καλά. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Πώς είδες χθες τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας? Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας νομίζω ότι ήδη έχει έρθει σε μια πάρα πολύ καλή θέση, αν θέλετε. Με το 9,5%. Γνωρίζει, σαφώς. Με την πρίκα από τις ευρωεκλογές. Σαφώς. Γνωρίζει ότι είναι αυτός ο οποίος θα κόψει το, έχει το μαχαίρι και τον πεπώνει πλέον από εκεί και πέρα. Η πρωτιά δεν αμφισβητείται. Ακριβώς. Και αυτό μετράει, και αυτό μετράει περισσότερο. Η αυτοδυναμία αμφισβητείται. Όχι. Αρχίζει και δεν αμφισβητείται, γιατί δεν θα λέγαμε ότι είναι θέμα δυναμικής ή και σιγουρεύει αν δεν μπουν μέσα και οι δύο καινούργοι. Ο ελληνικός λαός έχει καταλάβει ότι χρειάζεται κυβερνησιμότητα και η μόνη δυνατότητα αυτή τη στιγμή δεν είναι να επανέλθουν καταστάσεις είτε με ηλεκτροσυγκολήσεις είτε απευθείες, να παραέλθουν καταστάσεις σαν αυτές που περάσαμε. Μάλιστα. Όλο αυτό το διάστημα. Κακά τα ψέματα. Τα ζήσαμε, τα βιώσαμε και θα πρέπει να υπάρξει η δυνατότητα ανατροπής και αναστροφής της πορείας της καθοδικής. Το αντιλαμβάνεται αυτό πολύ, έτσι ακριβώς όπως το λες. Υπό την έννοια βεβαίως και το αντιλαμβάνεται, βεβαίως, άλλωστε εξεφράστηκε στο κάτω-κάτω της γραφής. Ναι. Τα αποτελέσματα και ό,τι κουβεντολογούμε από εδώ και πέρα οφείλεται στα αποτελέσματα που ο λαός μας έδωσε. Τα διαμόρφωσε αυτό. Σωστά. Επομένως. Η κάλπη. Η πιο σταθερή και σίγουρη δημοσκόπηση. Η μέση συνείδηση μιας κοινωνίας. Ναι. Και αυτήν ακολουθούμε. Από εκεί και πέρα τώρα, το πώς κρίνει κανένας τα προγράμματα. Προγράμματα είναι, αλλάζουν και λιγάκι στην πορεία, θα δούμε πώς. Το είναι πρώτο σύντομο πρόγραμμα, είναι έτσι. Είναι μια πρόθεση, αν θέλετε, γιατί και άλλοι μας είπαν. Περιορίστηκε στις 16-17 σελίδες αυτή τη φορά, από τις 100 τόσες. Θα ανατρέψουν τα πάντα με μια απόφαση, με ένα νόμο, ότι θα ασκήσουν τα μνημόνια, καμπάκ και τέτοιο. Η εξωτερική πολιτική σε αυτό το σημείο. Σε αυτό το σημείο, και μιλώ για τα ελληνοτουρκικά κυρίως, για αυτά που ακούμε για τις προθέσεις των Τούρκων να στείλουν και άλλα ερευνητικά σκάφη. Μα ήδη το δεύτερο ερευνητικό σκάφος ήδη θα κάνει την πρώτη του βόλτα στο Καστελόριζο. Επέμβαση κοντά εκεί, ας πούμε. Ναι. Και πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ξέρετε το Καστελόριζο, τώρα θα πρέπει να αναπτύξουμε μια ολόκληρη κουβέντα με χάρτες, το Καστελόριζο είναι πάρα πολύ σημαντικό σε σχέση με την ΑΟΣ. Ναι. Η χάραξη της ΑΟΣ, της αυτόνομης οικονομικής ζώνης. Ωραία. Η ΑΟΣ όμως είναι άλλη στον αέρα και άλλη στη θάλασσα. Στον αέρα το είναι 10. Στον αέρα είναι 10 τα μίλια, στη θάλασσα είναι 6. Είναι βεβαίως. Είναι εκεί υπάρχει μια αυτονόητη γκρίζα ζώνη. Άλλες συμβάσεις οι οποίες έχουν. Δεν έχει σημασία τώρα να κρίνουμε πόσο. Όχι, εγώ δεν λέω να κρίνουμε κάτι. Αποφάσισε σε σχέση με. Εδώ, μιλάμε για τα δεδομένα καταρχήν. Τα δεδομένα. Τα συγκεκριμένα πράγματα. Αυτά τα συγκεκριμένα πράγματα είναι λυμένα κατά κάποιο τρόπο. Υπήρξε και η συμφωνία της Μανδρίτης, μην το ξεχνάτε. Δώσαμε λίγο αέρα. Στέργιο, το βασικό ερώτημα σε αυτή τη φάση. Των Τούρκων. Όταν χρειάζεται να βγαίνει ο Πρωθυπουργός και να λέει στους πολίτες, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε. Αυτά είναι προεκλογικά. Και η ιστορία ότι θα στείλει και κάτι φρεγάδες ο Μακρόν αμαλάχη, ας πούμε, και άμα τη ζητήσουμε, θα κάνει. Τον Μακρόν έχω την εντύπωση ότι το απάντησε ο Ερντογάν. Θα μας τη στείλει. Αλλά αν εκείνη την ώρα πάρει τηλέφωνο ο Ερντογάν και του πει, δεν μου λες, θα αγοράσω και μερικά από τα δικά σου αεροπλανάκια. Α. Θα τα ξεχάσει αυτά ο Μακρόν. Και ο κάθε Μακρόν. Λέτε. Αυτή είναι η πολιτική όλων αυτών. Λέτε να συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Πρέπει να καταλάβουμε, πολιτική. Εγώ συμφωνώ με αυτό που είπε ο κ. Αποστολάκης, ότι είμαστε μόνοι μας. Το έχουν πει και άλλοι πολλές φορές. Είμαστε μόνοι μας. Ο υπουργός. Και ακριβώς και μόνοι μας θα αντιμετωπίσουμε ό,τι είναι να αντιμετωπίσουμε. Δεν είναι λίγο λυπηρό να παραδίδεις τη σούδα το Στεφανοβίκη, να παραλαμβάνεις 70 ελικόπτερα πριν από λίγες μέρες, παρουσία της αναπληρωτής υφυπουργού άμυνας των ΗΠΑ, παρουσία του Αμερικανού πρέσβη. Εκεί το Στεφανοβίκιο είναι αστακός. Και μετά να λέμε ότι είμαστε μόνοι μας. Μόνοι μας είμαστε. Τα συμφέροντα είναι διαφορετικά. Κανένας δεν θέλει να χάσει την Τουρκία.
Ξέρεις, λίγο δέστε το, δέστε το γεωστρατηγικά, γεωπολιτικά, δέστε το οικονομικά, όπως θέλετε δέστε το, θα δείτε ότι η Τουρκία είναι ένα πάρα πάρα πολύ μεγάλο σημαντική ψηφίδα μέσα σε όλο αυτό το πάζλ. Φυσικά, φυσικά. Ξέρεις, λίγο εκεί που κάθεσαι θα κάθεται ο πρώην Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, ο Λουκάς Αποστολίδης. Θα τον ρωτήσω για τα ελληνοτουρκικά. Εσύ τον ξέρεις καλύτερα τον Λουκά τον Αποστολίδη από μένα και εγώ τον ξέρω αρκετά καλά. Είχαμε πάει μαζί και στα Σκόπια Αποστολή. Ξέρω ότι έχει κάνει μια τρομερή πορεία στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Ένας καθαρός άνθρωπος που έχει προσφέρει τα πάντα στην πατρίδα και από τη θέση του βουλευτή και από τη θέση του Υπουργού. Εγώ κρατώ. Τι λέτε και συμφωνώ ότι απόλυτα, σκέφτεται αυτή τη στιγμή ένας τέτοιος άνθρωπος τη στιγμή που όλα αυτά συμβαίνουν στο Αιγαίο. Συμφωνώ απόλυτα, ένας καθαρός άνθρωπος. Καθαρός άνθρωπος, αυτό είναι σίγουρο. Το ξέρω και εγώ προσωπικά. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία γι' αυτό. Από εκεί και πέρα η ιστορία του Αιγαίου, όπως έχει διαμορφωθεί. Ναι. Η ιστορία της θέσεως της Τουρκίας. Ναι. Της θέσεως, λέω, της σημερινής Τουρκίας. Γιατί κάποτε ήταν και Βυζάντιο και παλιότερα ήταν και Τρία, ξέρετε και τέτοια. Δεν είναι τυχαίο το πράγμα ότι χιλιετίες γίνονται. Αυτά έχουν σχέση και με τις εκλογές, τις δικές μας και τις δικές τους. Έχουν σχέση με τη γενικότερη, αν θέλετε, θέση και διάταξη των πραγμάτων. Ήρθανε και τα πετρέλαια τώρα από πάνω και έγιναν και πολύ πιο πολύπλοκα τα πράγματα. Αυτό είναι γιατί αλήθεια. Το έχουμε και ξαναπεί αυτό το πράγμα. Αυτό είναι αλήθεια. Ακριβώς. Όμως είναι και προεκλογικά, έτσι. Δηλαδή οι εκλογές στην Κωνσταντινούπολη που είναι πολύ σημαντικές για τον Ερντογάν. Για τον Ερντογάν. Για τον Ερντογάν. Είναι γιατί είναι. Έδωσε κεφάλαιο να ξαναγίνουν αυτές οι εκλογές. Ακριβώς. Και θέλει να το κερδίσει. Δεν νομίζω ότι θα κερδίσει με τίποτα. Δεν νομίζω. Αλλά και εμείς δίνουμε κεφάλαιο. Τόσο όσο πρέπει. Και εμείς χρησιμοποιούμε επικοινωνιακά καθαρά και προεκλογικά όλη την όλη ιστορία. Ναι. Όπως για παράδειγμα οι αποφάσεις οι οποίες υπήρξαν προχτές, ας πούμε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το μόνο που μας αυτό ήθελα να ρωτήσω για να κλείσουμε. Να τη χρησιμοποιήσουμε επικοινωνιακά. Η Ευρώπη προασπίζεται τα ευρωπαϊκά σύνορα σήμερα όπως θα έπρεπε να κάνει, γιατί εμείς είμαστε τα ευρωπαϊκά σύνορα. Αυτό είναι μια πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα. Νομίζω ότι... Να ρωτήσω τον Λουκά τον Αποστολίδη. Πριν ότι ο κύριος Αποστολίδης θα είναι εδώ. Νομίζω ότι τα θέματα της Ευρώπης τα γνωρίζει πολύ πιο καλύτερα. Έχει σπουδάσει ο άνθρωπος στην Ευρώπη, στη Γαλλία συγκεκριμένα. Γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα ευρωπαϊκά θέματα. Θα ήταν καλό να τον ρωτήσετε. Στέργιο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία στο Δελτίο. Εμείς θα τα λέμε συχνότατα. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να το δούμε ακριβώς έτσι όπως το περιέγραψες. Και σε λίγο θα ακούσουμε και το τι έχει να μας πει και ο Λουκάς Αποστολίδης.